υπάρχουν και έχουν να εισέλθουν αυτό. Να μην Επισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου της Ιεράς Νοών Συνόδου, Ιερονύμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος του και Προέδρου αυτής, τους λειτουργούντος ημών ημίν σήμερον Αγίου Αδερφού Δωροθέου του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην, των συλλειτουργούντων ημίν σήμερον Πρεσβυτέρων Δωροθέου Ιερομονάχου, Αθανασίου Ιερομονάχου, Γεωργίου του Ιερέως, του συμπροσευχομένου ημίν Βασιλείου Ιερέως και των Διακόνων Νικοδήμου και Φιλαρέτου των Διακόνων και Μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος. Της αρχιεροσύνης σου νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και και εις αιώνας των αιώνων. Των και κοιμημένων δούλων του Θεού επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου, Πατρός και Συλλειτουργού ημών γενωμένου, των αηδήμων και αγίων προκατόχων μη αρχιερέων Δωροθέου, Φιλαρέτου Αθανασίου Μεθοδίου Αλεξάνδρου Δανιήλ Ανθίμου και τον προαυτόν αρχιερατευσάντων εν τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη. Τον Θεοκλήτου, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε τιμών υγειά μακροημερεύοντα και αυτοδομούντα το λόγο της εις αληθεία. Και πάμε κύριε Ιησού. Αχιερεύει το κύριε Ιησού, ο
όσοι έχουμε Χριστό, δεν θα κάνουμε το θέλω. Με κατά θέμα του και Παναγιών και Παναγιώτα τον θέμα του Κυρίου και Θεού Χριστού Θεοπλήτρου, για να ξέρει το ψευσί των αφιών του Ζεχνιού. Είμαστε όπως το είπε το βράδυ και αισθάνομαι και αισθανόμουν και μακάρι να απολαύσω και εγώ ό,τι εκείνος έχει μέσα στην καρδιά του. Να τον χαίρεστε, να μου τον στηρίζετε, να μου τον αγαπάτε. Το βλέπω και το χαίρομαι από χθες. Ότι απολαμβάνει τις αγάπες του λαού ως φιλόλαος όπως είναι και πάντοτε εκρηκτικός σε όλες του τις διαστάσεις και τις εκφάνσεις. Σας ευχαριστώ, Δεσπότη μου, για τη χαρά που μου δώσατε σήμερα μαζί με τον πατέρα Βασίλειο, έναν αρχοντικό παπά. Έχετε αρχοντάδες παπάδες. Έρχεται αρχοντάδες παπάδες. Είδα χθες και σήμερα τον Παπαγιώργη. Είδα το διάκο σας, είδα τον πατέρα Πέτρο, αρχοντάδες παπάδες και το χαίρομαι και το απολαμβάνω. Έτσι θέλω να είναι οι παπάδες, όχι μίζεροι, όχι κλεισμένοι στον εαυτό τους, να ξέρουν όμως τα όρια τους και επιπλέον να επιτελούν αγιοσύνη εν φόβο και εν αγάπη Θεού. Διάλεξα τρία χαρακτηριστικά της Παναγίας μας που είναι αναγκαία σήμερα στον κόσμο να κηρύξω στην αγάπη σας από τις αρετές της. Και οι αρετές αυτές της Παναγίας που έντονα, εντονότατα μέσα από τα Ιερά Κείμενα αναβλύζουν είναι η ταπείνωση, η υπακοή και η σιωπή της. Έχουμε ανάγκη και από τα τρία σήμερα, θα το δείτε στο τέλος. Αλλά να αναλύσω ένα-ένα τι είναι ακριβώς αυτές οι αρετές που έκαναν. Ένα κοριτσάκι 15 ετών παρθένο μέσα από τα ιερά βήματα του Ισραήλ, τι το έκαναν, δοχείων του Βασιλέως Χριστού, παλάτιων του Βασιλέως Χριστού, σπίτι του και σκηνή του Λόγου, εκεί μέσα στο οποίο, στο σπίτι εκείνο που έζησε ο Κύριος, κολυμβήθρα μέσα από την οποία γεννάται και ξαναγεννιέται και ξαναγεννιέται η Εκκλησία. Γιατί τι είναι η Εκκλησία, μια διαρκής Μαρία Θεοτόκος και η Παναγία τι είναι, διαρκής εκκλησία κατά τον Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα. Το πρώτο λοιπόν, ταπείνωση. Η ταπείνωση η δική της. Την κάλεσε ο ουρανός και της είπε ότι θα διαφέρεις από όλες τις γυναίκες του κόσμου. Θα εκφράζεις όλες τις γυναίκες του κόσμου. Θα εκφράζεις το ανθρώπινο γένος. Και εγώ σε θέλω για να είσαι πάντοτε η μητέρα μου. Για να κατοικήσω μέσα σε σένα, να μου δανείσεις το σώμα, το αίμα σου, τα κόκαλά σου. Ποια από όλες τις γυναίκες ή τους άντρες σήμερα, αν μας έλεγε κάτι τέτοιο ο Θεός, δεν θα επερώμεθα και δεν θα λέγαμε, άντε τι είμαι εγώ. Εδώ δεν είσαι τίποτα σήμερα και βλέπεις ότι υπερβαίνεις ακόμα σε ύψος και τον ουρανό. Ταπείνωση λοιπόν είναι να πάψεις, να θεωρείς τον εαυτό σου κέντρο των πάντων. Πάμε παρακάτω. Υπακοή. Πολύ παρεξηγημένη αρετή στην Εκκλησία μας. Σήμερα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να κάνω υπακοή εγώ στο πνευματικό μου, να πάω στο πνευματικό μου και να του βάλω μεθάνια. Τι πράγματα είναι αυτά. Κι όμως, η υπακοή είναι ελεύθερη επιλογή και τίμια που χαριτώνει τον άνθρωπο, αλλά και εκούσια. Τι θα πει εκούσια, θεληματική. Θεληματική στάση απέναντι στον άλλον. Τι είναι όμως αυτή καθεαυτή η υπακοή.
Σας έχω πάρει από τον Ιωάννη της Κλίμακος, από το βιβλίο της Κλίμακος, 2-3 φράσεις. Θα τις αποδώσω όσο μπορώ καλύτερα. Η πακοή είναι άρνησης ψυχής οικίας παντελής. Άρνησης ψυχής οικίας παντελής. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Αν δεν χάσεις την ψυχή σου για μένα, δεν πρόκειται να τη βρεις. Άρνησης ψυχής οικίας παντελής. Μηδέν γίνομαι μπροστά στον Θεό. Δεύτερο, τι είναι η πακοή. Μνήμα του εγώ. Τι είναι η υπακοή, μνήμα του εγώ, μνήμα της θέλησης. Δεν έχει θέληση ο καλόγερος, δεν έχει θέληση ο δεσπότης, δεν έχει θέληση ο παπάς. Ρωτάμε τον Κύριο, τι σοι ευάρες τον Κύριο, τούτο ποιήσω και αυτό κάνουμε. Το τρίτο, εκούσιος θάνατος. Πώς το έπαιξε να μου πεις, υπακοή, εκούσιος θάνατος. Ο καλόγερος που πηγαίνει στο μοναστήρι δεν έχει δική του θέληση. Έθαψε τον εαυτό του την ώρα που φόρεσε το κουκούλι και από την ώρα εκείνη τον σκεπάζει η χάρη του Θεού λέγοντας «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Έπαψα να ζω εγώ, ζει μέσα από μένα ο Χριστός. Έγερσης ταπεινώσεως. Όταν κανείς έχει υπακοή, τότε ανεγείρεται από μέσα του αυτή η θέληση που σας ανέφερα. Και μάλιστα αφοβία θανάτου. Πέμπτο, διασώματος επιδεικνυωμένη εναργός. Αφοβία θανάτου. Κάποιος που έχει πεθάνει την ώρα που του δίνουν το κουκούλι ή την ώρα που βαπτίζεται, τι να φοβηθεί τον θάνατο. Για θυμηθείτε καλά, όταν μας βάζει ο παπάς στην κολυμβήθρα ή ο δεσπότης, τι λένε. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεβίσαστε. Το βάπτισμα κάτω στο νερό, τι σημαίνει. Βαπτίζομαι στο όνομα του θανάτου του Κυρίου. Σηκώνομαι επάνω στην Ανάσταση του Κυρίου. Και λέει ο Παπας τότε, και ο ψάλτης ψάλλει, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεβίσαστε. Ντυθήκαμε το Χριστό. Αυτό σημαίνει υπακοή. Και κάτι άλλο. Μην μου ξεχνάτε εκείνο το περίφημο. Όταν μπαίνουμε στην κολυβήθρα και βγαίνουμε από αυτήν, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα παρά να πεις ότι και ο διάκος προηγουμένως. Δηλαδή, τι σημαίνει υπακοή, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχετική υποτακτική το θόμε ωμέγα. Δηλαδή και τους εαυτούς μας και τους άλλους τους εγκαταλείπουμε στα χέρια του Θεού. Ώστε λοιπόν διασώματος δεικνυωμένοι. Που φαίνεται κάτι τέτοιο μέσα από τις κινήσεις και τις θελήσεις του σώματός μας. Και τελευταίο, η σιωπή. Τα αφήνω όλα τα άλλα, της Παναγίας, η σιωπή. Αν ανοίξει το Ευαγγέλιο, αν δεν 2-3 λόγια παραπάνω, τα ξέρει ο δεσπότης σας και οι ιερείς μας, αλλά πρέπει να τα πω, έχει 2-3 λόγια παραπάνω ο Λουκάς, ο ιατρός. Γιατί ήταν μαζί με τον Μάρκο συνόμιλοι που ήταν και ανιψιώστης ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής. Και έχει 2-3 λόγια για την Παναγία. Ανοίξτε το Ευαγγέλιο. 2-3 φορές μιλάει η Παναγία σε ολόκληρο το κείμενο. Πότε. Στον άγγελο κατά τον Ευαγγελισμό. Ένα. Δεύτερο. Όταν πήγε η ξαδέρφη της η Ελισάβετ στο σπίτι της και πήγε να την προσκυνήσει. Θυμάστε τι είπε η Ελισάβετ. Ευλογημένη η εν γυναίξη. Είσαι ευλογημένη από όλες τις γυναίκες του κόσμου. Και τι απάντησε η Παναγία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, ότι επί εισέμνη μεγαλεία ο δυνατός. Έγινα μεγαλείο ίδια, έγινα βασίλισσα του κόσμου, γιατί σε μένα έδωσε τα μεγαλεία του όλα, μαγνάλια τέη, τα μεγαλεία του Θεού, σε μένα τα έδωσε ο Θεός. Εκείνη την ώρα εμίλησε μόνο και κάποτε άλλοτε μονάχα. Και κάποτε άλλοτε εμίλησε η Παναγία. Θυμάστε τον γάμο της Κανά. Είχε λείψει το κρασί, η ευοχία. Μας στέλνουν τους χριστιανούς μίζερους, να μην τεινόμαστε με ωραία ρούχα οι παπάδες, να είστε εσείς σκυθροποί. Όχι, βρε! Χαμόγελο! Παντού! Τα καλύτερα ρούχα στην εκκλησία και τα καλύτερα οι παπάδες. Για όνομα Θεού, κύριε Σποτάδες. Γιατί, τι είμαστε, δεύτερη κλάση, μπας κλάση είμαστε, τι είμαστε μέσα στην εκκλησία. Και του είπε, έλειψε το κρασί. Δεν θα μπορούν να χαρούν. Τι είναι η δική της παρουσία. Και άλλη μια φορά που έκανε παρατήρηση στον Κύριο, το θυμάστε. Παιδάκι μου, 12ετής ο Κύριος, χάθηκε. Παιδάκι μου, τι μας έκανε σε μένα και του πατέρα σου, ονομάσε τον Ιωσήφ, πατέρα του. Και απάντησε ο Κύριος, τι με γυρεύεις, στο σπίτι του πατέρα μου ήμουν, τι θέλεις εσύ. Δεν μιλάει η Παναγία μέσα καθόλου στο ευαγγελικό κοινό, καθόλου. Είναι κραυγαλαία η σιωπή της.
Επιτρέψτε μου, Καυγαλαία η σιωπή της. Αν ρωτήσει σήμερα ένα νέο Έλληνα, μέσο Έλληνα, τα πάει καλά ο Πρωθυπουργός, τα πάει καλά η αντιπολίτευση, τα πάει καλά η βουλευτής, ο δεσπότης. Κάνε με μένα Πρωθυπουργό μια μέρα και να δεις τι έχω να κάνω. Κάνω λάθος. Σιωπή, ταπείνωση και υπακοή. Ταπείνωση χάρη του Θεού και χάρη του ανθρώπου. Είδες τον αδελφό σου, βρήκες τον αδελφό σου, βρήκες Κύριον τον Θεό σου. Υπακοή στον Θεό. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε μέσα μου ο Χριστός. Και τέλος, ας μάθουμε να κλείνουμε το στόμα μας πια, ρε παιδιά. Ας μάθουμε να κλείνουμε το στόμα μας. Μας έριξε τόσα κακά το τελευταίο καιρό. Βροχές, σεισμοί, καταποντισμοί, πυρκαγιές. Δεν έχουμε ανάγκη να υψώσουμε τα χέρια και να το πούμε βόηθα πια. Ας αφήσουμε την κριτική ο ένας τον άλλον. Φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, φταίει το παρόν. Για όνομα Θεού πια σε αυτήν την Ελλάδα. Αυτά που γινόσατε και επί προηγουμένα, στα προηγούμενα έτη, γίνονται και τώρα και θα γίνονται. Κλείστε το στόμα να βοηθήσουμε τον άλλον και να πέσουμε στα πόδια του Θεού και να του πούμε, άκου να σου πω, εσύ με έφτιαξες. Δικό σου δημιούργημα είμαι. Σως γάρ ημί εγώ. Δικό σου είμαι. Ταπεινώνομαι, υπακούω στο θέλημά σου και σιωπώ. Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Αυτή είναι η Παναγία. Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Και η δούλη σου πλέον εδώ, να την πω για τη χάρη της, την Πανάχρωτο, τη Μεγαλόχαρη, την Έλωνα, τη Μαλεβή, την Εκατονταπηλιανή, την, τη σήμερα την παρηγορήτρια και οδηγήτρια. Αυτής της Παναγίας της ευχές εύχομαι και παρακαλώ στα πόδια της να στηρίζουν όλους σας. Την Εκκλησία μας, τους άρχοντες των λαών και τους τραπεζίους της Βουλής για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και επιπλέον, να στηρίζει το δεσπότη σας, τον Ιερό Κλήρο, τον τόπο εδώ, την Μύκονο. Μη φοβάστε όσο και να σας δυσφημίσουν, η Μύκονος θα είναι η Μύκονος. Πρώτον γιατί κατάγεται από εδώ ο δεσπότης και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Είναι, ήταν και θα είναι εκείνη που είναι. Μη φοβάστε καθόλου. Άστε τους να λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν ξέρει κανείς τα όρια του, ξέρει να ταπεινώνεται και να μην μιλάει καθόλου. Μη φοβάστε. Εδώ θα είμαστε και θα μου το θυμάστε. Θα είστε πάντα οι ευλογημένοι και οι αγαπημένοι του δεσπότη σας και ας πούμε και ως εξάδελφο τον Ιερισσού. Χρόνια πολλά. Αξίζεις. Oh!
παρέα μας. Καλό μήνα.